Wake up! And turn the radio on! Κάθε πρωί, 7 με 10, καυτό Breakfast FM με το Μιχάλη. Έλα ρε Νίκο, 95,2 άθες DJ, ο Μιχάλης Τσαουσόπλης από το ραδιόφωνο. Με έβαλε η Ιωάννα να σου τηλεφωνήσω και μου λέει ξυπνήστε τον Νίκο για να του πείτε μαλακίδι, σ' αγαπάω. Ρε εσύ έτσι σε φωνάζει. Ναι ρε γαμό, το ζήτα να δει, δηλαδή δεν κατάσταση. Ωραία παρέα! Έτσι. Πάντως είναι καλό, δεν μου είχε έρθει. Το λέω και εγώ καμιά φορά, αλλά όχι έτσι, το λέω με άλλες καταλήξεις. Ναι, ναι, το με βάζει και γλύκα. Ναι, είναι αλλιώς. Είναι ακόμα πιο όμορφο να σε θεωρεί κιόλας. Ναι, και το ακόμα πιο ωραίο είναι να είσαι αφέ αυτού σου. Κάτι που από τότε. Αυτό είναι, αυτό είναι. Ναι, το ξέρω. Το πέτυχες. Έτσι. Εντάξει, αγόρι μου. Καλημέρα. Έτσι, πρωί-πρωί. Τι έκανα εγώ, οι ακροατές. Αυτή τη στιγμή δεν μιλάω εγώ, μιλάνε οι ακροατές. Ωραίοι ακροατές. Δεν θα πω σχετικά με τα κορίτσια. Θα πω σχετικά με τον βοηθό μου. Τι έγινε με τον βοηθό σου? Δεν είναι Έλληνες εργαζόμενοι. Κάποιες φορές έχουν καρπαζιές. Δηλαδή, τι έγινε? Πήγα με τον βοηθό μου. Ο βοηθός μου τι κάνει? Τι κάνει? Σε βοηθάει. Όχι επισκηνίστε, αλλά τα πράγματά μου, τα ρούχα, τα αυτό. Λοιπόν, φεύγοντας, πήρα την τσάντα μου με τα πράγματά μου. Πάω σήμερα το πρωί να βρω ένα προϊόν για τα μαλλιά. Δεν υπήρχε. Το ξέχασε. Α, ναι. Έκανε το λάθος και ξέχασε για τα μαλλιά που έχω γίνει. Ναι, έχω γίνει βοηθός του βοηθού. Γιατί αρπάζεσαι? Αρπάζομαι. Δεν ξέρει 2-3 στο σπίτι. Είναι άνθρωπος, ξέχασε κάτι κι αυτός. Όχι, γιατί και με την γραμματέα μου την κάνουμε. Τι ξέχασε. Δεν ξεχνάει κάτι. Τι είναι αυτό, πώς γίνεται, άσο, στον δείξω, έχω φύγει. Βιάζομαι και τα κάνω όλα. Έχω γίνει γραμματέας της γραμματέας μου και βοηθός του βοηθού μου. Είδε όμως, τα έχει μαθήσει. Ένα εργαζόμενο τώρα, τρελαδό. Το βράδυ κάθισε, έβρασε λίγο κοινό με φαγόπυρο. Τι το φαγόπυρο? Α, δεν έχει δοκιμάσει. Σα αρέσει ένα. Σαν την Δεν ξέρω, κάτι σαν πυρότουβλο θα είναι. Έτρωγε ξύλο μικρή για να φάει, να φάει κοινόα. Νομίζω πως πρέπει. Πού το βρίσκουν αυτό το κοινό, σε λαϊκή αγορά? Πού να ξέρω, ρε. Καλή, παντού έχει κοινό. Εγώ πάω, με πληρώνω 25 ευρώ το πιάτο να πούμε να που έρχεται. Το τρώω, το κάτσε να ρωτήσω το μάγειρα που το βρήκε. Μισό λεπτό, και δεν πληρώσω εγώ 25 ευρώ το κοινό που μπορώ να το βρούμε. Όχι το κοινό, το πιάτο. Το πιάτο. Θα σα φτιάξω εγώ. Κοινό, φαγόπυρο και χρή. Αυτά είχα. Το και χρή το ξέρουμε. Το χρή τι είναι? Όχι το χρή, ρε. Το και χρή. Yeah, φτάνει με αυτά τα λουκάνικα και τα πιτόγυρα. Πιάσε να αρχίσει να τρως λιγάκι σαν άνθρωπο. Ναι. Ταύρος, αφήστε τα οικεία σας πρόσωπα να ζήσουν όπως αυτά θέλουν και μην τους επιβάλλετε τις απόψεις σας. 8. Δεν λες κάτι? Τι να πω? Δεν λες κάτι? Είναι ανθρώπινο να κάνω σαν λάμ. Μου έρχεται το ρήμα διώχνω σε όλους τους χρόνους. Α, έτσι και εσύ μαζί. Διώχτη, πρέπει να τη διώξεις. Την είχα διώξει. Είστε πάρα πολύ αυστηροί. Δηλαδή, ένας άνθρωπος δεν μπορεί να κάνει σαρδάμ εδώ μέσα. Δίδυμη. Όχι, δεν θέλω τώρα. Μην πέσεις κι εσύ, άντρα, μην πέσεις. Πάνι. Μα δεν μπορεί, είναι όμορφο. Έμα. Δεν γίνεται να την κάνουμε. Καλά, άντε, κάνε να κάνουμε και να την κακοποιούμε λεκτικά. Έμα. Μία την έχουμε εδώ. Αν είναι δυνατόν. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν έχουμε μία. Είχαμε και 2-3. Αυτό θα ήταν ακόμα καλύτερα. Κάποιος πλακώθηκε στα Viagra και άρχισε να κυκλοφορεί και να τρέχει γυμνός στο αεροδρόμιο. Απαπα! Χρειάστηκε μάλιστα να επέμβουν 6 υπεύθυνοι ασφαλείας του αεροδρομίου προκειμένου να τον συλλάβουν. Το παραπάνω έγινε στο αεροδρόμιο του Πουκέ στην Ταϊλάνδη πριν από λίγες μέρες. Στο Πουκέ, εκεί έτσι κι αλλιώς. Ξέρεις, στο Πουκέ. Γιατί πηγαίνουν, δεν πηγαίνουν για να διαβάζουν στις βιβλιοθήκες. Έχει δρόμους και η τσουλαρία γεμάτη. Ο άνδρας, ο οποίος είχε πάρει πάρα πολλά Viagra, όπως αποδείχθηκε αργότερα, είχε επηρεαστεί τόσο πολύ που ξεγυμνώθηκε και άρχισε να κυκλοφορεί γυμνός στο αεροδρόμιο. Τον πήραν ήδη και πλακώσανε και τα κανάλια κτλ. Ήταν και μια η οποία τρόμαξε καημένη, μας είπε. Ήταν πολύ τρομακτικό. Μόλις τον είδα, άρχισα να τρέχω. Γιατί φοβήθηκα μήπως με επιτεθεί κτλ. Αυτό το είπε η 28χρονη Wan Mi. Την πήραν ήδη και οι δημοσιογράφοι, έτρεξε ο δημοσιογράφος. Ουα, συνείδησε το τσουτσουνάκι, ού σου εδώ! Είδε το τσουτσουνάκι του! Αυτή ήταν, δεν ήταν για αστεία. Τι να πω, να το χώσει, ήταν μικρό, δεν είναι. Όσοι είσαι μικρό, πολύ. Να, πολύ μικρό ήταν, έτσι λέει. Τι λέει αυτή. Όσοι είναι ησύχο. Δεν έκασα και να το μετρήσω, αφήστε με ήσυχο. Φυσικά ο πρωταγωνιστής της ιστορίας δεν κυκλοφόρησε για πολύ ώρα ελεύθερος, καθώς 6 υπεύθυνοι της ασφαλείας του αεροδρόμου επενέβησαν για να το συλλάβουν, μια και δεν μπορούσε να σταματήσει να τρέχει λόγω της επίρρειας των Viagra. Παιδιά, εγώ το Viagra νομίζω ότι το παίρνουν για άλλο πράγμα, όχι για να τρέχουν. Το σκέφτηκαν στην Κρήτη. Μετατρέπουν σπηλιές σε Airbnb με υπαίθριο καφενεδάκι και τζαγκούζι. Αν είναι δυνατόν. Ο Μανώλης Γιαννάδακης πριν από 17 χρόνια, όπως ο ίδιος ισχυρίζεται, αγόρασε σπηλιές στη Χρυσοπηγή της Κρήτης, τις οποίες πλέον θα τις νοικιάσει μέσω Airbnb. Καλά, το τις αγόρασε. Δεν νομίζω, αλλά.
Ο κύριος Γιαναδάκης φιλοδοξεί, λέει, οι πέντε σπηλιές όπου η θερμοκρασία στο εσωτερικό τους αγγίζει 18 βαθμούς Κελσίου να είναι έτοιμες λίγο πριν από τη νέα τουριστική σεζόν. Ο ιδιοκτήτης ετοιμάζεται να στήσει υπαίθριο καφενέ και τζακούτζι στη σπηλιά. Έλεο! Στόχος του είναι οι τουρίστες να ζήσουν μια διαφορετική εμπειρία διαμονής, αλλά και να μάθουν την ιστορία του τόπου. Ωραία τα παλικάρια! Δεν πονάνε! Νίκος! Νικόλα, άκου τον ήχο! Χτυπάμε πέτρες! Δεν χτυπάμε πέτρες, ευχαριστώ! Είναι μαγειρικός σκευός. Όχι, δεν. Ευχαριστώ πολύ. Επόμενη γραμμή. Απλή κίνηση είναι, παιδιά, καθημερινή. Επόμενη γραμμή. Ναι. Καλημέρα. Καλημέρα σας. Ποια είστε εσείς? Είμαι η Λίνα. Για ακούστε. Άλλη μία. Παρακαλώ. Μήπως ανοιγοκλίνουμε διακόπτη. Ναι! Οι μόνες ερωτήσεις που πραγματικά πρέπει να κάνεις στο πρώτο ραντεβού. Πρώτο ραντεβού, αλλά επειδή εγώ είμαι ζαλισμένος, δεν θέλω να με ζαλίσεις πιο πολύ. Όχι, βρε Μιχάλη. Έτσι. Μου. Είναι συγκεκριμένες ερωτήσεις, απλές. Εγώ θα κοιτάω στη θάλασσα και ναι. Εσύ θα κοιτάς εμένα που θα κοιτάω στη θάλασσα. Ωραία, εγώ θα κοιτάω. Έτσι θα περάσει. Έτσι, αξιοθέατο. Ακριβώς. Πίτσα ή λαχανίδα. Θα ρωτήσω εγώ αν τρως λαχανίδες. Λαχανίδα. Τι ερώτηση. Να δεις το στυλ μου λιγάκι. Δηλαδή είμαι του πολύ fitness. Είμαι του πιο junk food γενικότερα. Προσέχω τη διατροφή και μου. Γιατί να μην σου πω, θες να πάμε για μια ταλιάτα, θέλεις να πάμε για ψάρι. Για κανονικά πράγματα. Να φάμε κανένα ομό. Ναι, άμα δεν μου αρέσει ταλιάτα. Να πάμε για κανένα χαβιάρι, να πάμε για κανένα σούσι. Δεν τρώω τα ομά, θα σου πω εγώ. Πώς την είπες, λαχανίδα. Τι είναι η λαχανίδα, Χριστέ. Είναι τα λαχανικά, ρε παιδιά. Λαχανίδα. Πάμε να πάμε μπρόκολα να βρωμάει. Ποια είναι η αγαπημένη σου αμερικάνικη σειρά? Δεν βλέπω σειρές. Βαριέμαι. Δεν βλέπεις σειρές. Και άμα μου ξανακάνεις τέτοια ερώτηση, θα σηκωθώ να φύγω από το τραπέζι. Και τι θα βλέπουμε, ρε Μιχάλη, δηλαδή προχωράμε στο δεύτερο τρίτο ραντεβού. Άκου ρε, πώς σκέφτεται. Τι θα κάνουμε. Αυτή θέλει να μετακομίσει. Μετά, άμα σου πω, δηλαδή, βλέπεις X Factor, θα μου πεις δεν βλέπω τον εαυτό μου, τι θα βλέπουμε, ούτε σένα. Δεν τον βλέπω τον εαυτό μου. Ορίστε, βλέπεις. Τι θα κάνουμε. Δεν μπορώ να προχωρήσω σε δεύτερο ραντεβού μαζί σου. Δεν μπορώ να βλέπω και να ακούω δύο φορές αυτά που θα πω. Δεν γίνεται. Μία κανονικά και μία. Και τουλάχιστον στη μία πληρώνει. Στην άλλη που το βλέπει δεν πληρώνει. Ευχαριστώ. Πώς είναι, για δώσε μας στοιχεία. Έχω μια συγκίνηση στην αρχή και μετά τρελαίνομαι στο χορό. Ναι. Mm-hmm. 3, 2, 1 και. Θέλω να μείνω εδώ. Χαθήκα. Κουνάω τον κόλο, τον κόλο, τον κόλο. Πάω με τον κόλο, τον κόλο, τον κόλο. Δεν θέλω να περιμένω. Πω, κοίτα έναν. Κόλο. Κόλο, κόλο, κόλο. Χαλάρωσε λίγο. Μη σου πιάσω τον. Κόλο. Ωραία. Μπήκα στη συμπαραγωγή, δηλαδή. Παρακαλώ. Καλημέρα σας. Ποιος είναι εκεί? Ο Μανώλης. Μανώλη, τι, για ποιο λόγο τηλεφωνήσατε εδώ? Τηλεφωνώ για να μιλήσω για το ωραίο τραγούδι που μόλις άκουσα. Ποιο ήταν το τραγούδι, αγαπητέ? Νομίζω Φουρέιρα, ρίτμο ψυχεντελικό, κάτι τέτοιο. Αχ. Μπράβο! Όλα τα ξέρεις. Συγκινή, Μιχάλη μου, είσαι στα μάτια. Θέλω μουσική συγκίνησης, έχουμε. Τρυφερή μουσική, δηλαδή. Θέλω μυστηρίου. Να δοκιμάσουμε σε αυτό. Αυτό δεν είναι συγκίνηση. Όχι, έκανα λάθος. Θέλω συγκίνηση. Κάτσε ρε παιδί μου, ναι. Τι γίνεται. Αυτό είναι συγκίνηση. Όχι. Αυτό είναι, βρε Μιχάλη μου, καμπαρέ. Ναι, σωστά. Εντάξει, τώρα μην το προσβάλλουμε το θέμα. Ζητώ συγγνώμη από τον συνθέτη. Για λέγε. Σάσα στα μάτια. Μου λείπει μια αγκαλιά τα βράδια που γυρίζω και θέλω κάποιον να μου ξεκουμπώσει το φόρεμα. Καλέ. Καλά, θέλει 2-3 γιατί αυτή είναι και μακριά. Γιατί πολλές φορές ξυπνάω τη μάνα μου. Γλυκούλα. Παιδιά, είναι συγκινητικό. Ναι. Είναι συγκινητικό. Είναι μαρτύριο αυτό τώρα. Ποιο? Να μην μπορεί να ξεκουμπώσει το φόρμα, ρε Μιχάλη, δεν φτάνουν τα χέρια πίσω. Αυτή θέλει πρακτικό. Δεν θέλει. Τι το κάνει το άλλο. Συγκινησιακό και. Λοιπόν, καλημέρα σε εσά, στα μάτια. Σάσα, έλα από μένα από το σπίτι, σε ξεκουμπώνω. Μην με κατεβάσει την ελευσίνα, τώρα βαριέμαι. Ξέρετε ποιο είναι το application που σου τρώει συνεχώ την μπαταρία του κινητού σου? Α, πες το μας. Το ξέρετε? Δεν το φαντάζεστε, το Facebook. Το Facebook, να το διαγράψω. Γιατί είναι μονίμως σε ενεργεία τέλος πάντων και δεν κλείνει ποτέ το Instagram. Άμα το χρησιμοποιήσεις, το χρησιμοποιήσεις. Κάνεις την ανανέωση εσύ όποτε θέλεις, ενώ το Facebook συνέχεια. Και τι να κάνουμε τώρα. Άμα θες, το κλείνεις, βέβαια, Μιχάλη. Να πούμε στο Zuckerberg να μας στέλνει μπαταρίες κάθε μήνα. Ή να του στέλνουμε τα κινητά να τα φορτίζει σπίτι του. Μαλακίες. Παρακαλώ. Δεν σου έχω πει να λες 20 χρόνια στην κορφή να κερδίσεις 200 ευρώ. Χαχά, έχασες.
Ρε Κωνσταντίνε, έχει στείλει μήνυμα εδώ για να παίξει. Για να κερδίσει 200 ευρώ και σηκώνει το τηλέφωνο 9 παρα 20 και λες παρακαλώ. Δεν κατάλαβα, με πιέσα τα μούτρα. Τι να πω. Εγώ δεν μίλησα, εσύ μίλησε πρώτο. Δεν πειράζει. Next time. Next time. Thank you. Next time. Καλή συνέχεια. Bye. Κάθε πρωί 7 με 10 καυτό Breakfast FM με τον Μιχάλη στον 95,2 Athens DJ.